Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash ακριβώς στις 9. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, πολλά τα κρούσματα, πολλοί διασυλλονωμένοι και θάνατοι αρκετοί. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δύσκολη η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, κυρίες και κύριοι, σήμερα 22 Νοεμβρίου, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους από κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταγράφηκαν σήμερα 105 θάνατοι, 7.287 κρούσματα και 608 διασωληνωμένοι. Επαναλαμβάνω, 105 θανάτους είχε σήμερα η χώρα μας, τραγικό νούμερο, από τα χειρότερα που έχουμε καταγράψει στην πανδημία. 7.287 κρούσματα σε μια σταθεροποιητική τάση, ψηλά και σταθεροποιητικά. Αυτοί που ξεπέρασαν τους 600 είναι διασωληνωμένοι, 608. Άσχημο ρεκόρ και αυτό, κυρίες και κύριοι, για το κύμα που περνάμε. Ενώ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να πούμε ότι είχαμε 170 κρούσματα κορονοϊού στην Κοζάνη, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης δηλαδή, 43 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, 32 στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και 38 στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. 170 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, 43 στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, 32 στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και 38 στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Να ανακοινώσουμε ότι στη συνεδρίαση της Βουλής για την προ-ημερησίες διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κοζάνη την Παρασκευή με όλο το επιτελείο για να ανακοινώσει τι συμβαίνει με την απολυνητοποίηση. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Τα χρόνια. Διότι μέχρι στιγμής για την απολυνητοποίηση πρακτικά δεν έχετε πει τίποτα, κλείνετε το μάτι ουσιαστικά σε περιοχές οι οποίες θα βρεθούν όντως σε μια δύσκολη φάση σχετικά με τη μετάβαση, και γι' αυτό και θα είμαι στην Κοζάνη μαζί με το επιτελείο την Παρασκευή να εξηγήσουμε αναλυτικά το σχέδιό μας για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Τι λέτε ακριβώς για τις ανεμογεννήτριες, πού πρέπει να μπουν? Πρέπει να μπουν στην ξηρά, πρέπει να μπουν στη θάλασσα, και αν ναι, πού? Να παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πανδημία. Δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως για τη χώρα μας, είναι άσχημο, αφού κοντεύουμε πλέον να ξεπεράσουμε αναλογικά του πληθυσμού όλες τις χώρες που είχαν θανάτους. Και πάμε να δούμε τι υπόθηκε για την πανδημία. Μίλησε στην εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη ο Θωμάς Αραφίδης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, και άλλοι υγειονομικοί, για να δούμε πλέον τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι. Η χθεσινή εφημερία πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη. Όχι μόνο για τη θετικότητα των ασθενών που πήγαν θετικοί με τον κορονοϊό, αλλά γενικά για την εφημερία είχαμε περιστατικά τα οποία ήταν αυξημένα και λοιπά περιστατικά λοιπόν ασθενειών και νόσων. 55 ασθενείς μπήκαν στο νοσοκομείο και κατέλαβαν θέσεις στα τμήματα, 10 εξ αυτών διασωληνώθησαν. Όπως σημαίνει ότι σήμερα το νοσοκομείο, μετά το κλείσιμο της εφημερίας, καταγράφει 15 θετικούς σε COVID διασωληνωμένους στη μονάδα, άλλους 10 διασωληνωμένους σε απλές κλίνες κλινικών COVID, δηλαδή 25 διασωληνωμένους, 10 από αυτούς σε κρεβάτια απλά, και άλλους 150 περίπου, οι οποίοι νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο με θετικότητα. Κύριε Πρόεδρε, οι αριθμοί βεβαίως έχουν την αξία τους, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας. Αλλά για εξηγήστε μας λιγάκι, τι σημαίνει 10 συμπολίτες μας είναι εκτός μεθ διασωληνωμένοι? Πώς επικίνδυνο είναι αυτό? Πώς επικίνδυνο είναι αυτό, για να το καταλάβουμε? Γιατί, εντάξει, τώρα έχουν γίνει και όλοι δίκαιοι, όλοι γίναμε και γιατροί. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά πείτε μας εσείς τι σημαίνει ένα συμπολίτη μας να είναι διασωληνωμένο σε μια απλή κλίνη. Κοιτάξτε, δεν είναι και ότι καλύτερο για έναν ασθενή να είναι διασωληνωμένο σε μια απλή κλίνη. Οι συνάδελφοι μέσα δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για να παρέχουν τα απαραίτητα τα οποία χρειάζεται για να είναι ασφαλής η νοσηλεία των διασωληνωμένων, και όχι μόνο. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο να υπάρχει διασωληνωμένος εκτός μονάδος. Σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο Βουγκά γενικά, διότι δεν υπάρχει άδειο κρεβάτι σε καμία κλινική. Μεγάλη πίεση, φοβερή πίεση μέσα στο νοσοκομείο. Στο ΑΧΕΠ εξυπηρετούμε και άλλα περιστατικά, εκτός, δηλαδή δεν είναι μόνο για COVID, έχουμε και άλλα περιστατικά, έτσι δεν είναι? Ναι, σε αντίθεση με πέρσι που είμαστε στο νοσοκομείο μίας νόσου. Κάνουμε και χειρουργία.
Βέβαια τα χειρουργεία και αυτά είναι, καταλαβαίνετε ότι έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα έχουμε φρακάρει τώρα. Έχουμε φρακάρει όπως μας είπατε. Και γίνεται μια άλλη πράξη ιατρική και χρειάζεται ΜΕΘ ξαφνικά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εδώ ζητάμε τη βοήθεια του Θεού να αδειάζουν κρεβάτια σύντομα από τις ΜΕΘ. Όχι βέβαια κρεβάτια που θα θρηνούμε θύματα, αλλά να βγάζουμε έξω ζωντανούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να καταλάβουν τις θέσεις αυτές μέσα στις ΜΕΘ, αυτοί που προφανώς έχουν ανάγκη διασωλήνωση. Για να έρθω λιγάκι στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Εσείς κάνετε τις μετακομιδές σε μεγάλα νοσοκομεία και πολύ συχνά, θα έλεγα, έως συνεχόμενα στη Θεσσαλονίκη. Τι αντιμετωπίζετε, κύριε πρόεδρε? Εμείς καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά, τα υψηλής βαρύτητας είναι περιορισμένα. Παρατηρούμε το φαινόμενο ότι οι άνθρωποι, να μιλήσουμε για το COVID συγκεκριμένα, πολλοί κάνουν εισαγωγή στα νοσοκομεία, πηγαίνουν μόνοι τους και δηλαδή εμείς δεν έχουμε αυτή την καταγραφή της σοβαρότητας των περιστατικών COVID ως ΕΚΑΒ, τουλάχιστον εδώ για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι 1 στα 10 που είναι σοβαρά στις διακομιδές που κάνουμε. Τα υπόλοιπα είναι είτε είναι ύποπτα, είτε έχουν μια τάση επιδείνωσης και λόγω του ότι είναι κορονοϊός και πρέπει να τηρήσουμε το πρωτόκολλο, τους μεταφέρουμε εμείς. Αυτή η εικόνα βέβαια συνεχώς αυξάνεται και αυξάνονται και τα περιστατικά τα οποία μεταφέρουμε. Δηλαδή σε σχέση με το καλοκαίρι έχουμε μια αυξητική τάση του 25% με 30% περίπου όσον αφορά τα περιστατικά COVID. Ναι. Δεν είναι όμως COVID μόνο, που και για COVID κάνετε διακομιδές, γιατί δεν υπάρχουν εδώ 8 κλίνες έχουμε στη Δυτική Μακεδονία. Για τη ΜΕΘ νομίζω τώρα είναι 3. Ωραία. Οι οποίες είναι γεμάτες. Είναι γεμάτες, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ένας άνθρωπος ΜΕΘ που είναι από COVID. Πρέπει να τον πάτε Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έχουμε ένα τροχαίο. Και χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε. Δυστυχώς αυτό. Έχουμε έκτακτα περιστατικά καρδιαγγειακά. Έτσι, έχουμε 1.200 εγκεφαλικά. Ναι. Το ΑΧΕΠΑ έχει φρακάρει. Ποια άλλα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη είναι στην κατάσταση που είναι το ΑΧΕΠΑ και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς παλεύουμε με το ΚΕΠΗ, το κέντρο που διαχειρίζεται τις κλίνες, να βρεθούν κλίνες για να τακτοποιηθούν οι ασθενείς ώστε να έχουν μια καλή εξέλιξη. Δυστυχώς καθημερινά έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε περιστατικά εδώ στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Λήψεις πολλές, γιατροί δεν επαρκούν. Τα νοσοκομεία έχουν κουραστεί, γενικώς έχουν κουραστεί όλοι οι συνάδελφοι στο θέμα της διαχείρισης γενικότερα του κορονοϊού, αλλά πλέον λέω από το καλοκαίρι και μετά αυτή η μερική επιστροφή στην κανονικότητα έχει αυξήσει και τα τροχαία και τα ατυχήματα, γενικότερα ατυχήματα, πτώσεις, εργατικά ατυχήματα. Έχουμε και φυσικά τους καρκινοπαθείς, έχουμε τους νεφροπαθείς. Αυτό όλα δεν σταματήσανε. Μάλιστα. Και, ναι. Δυσκολεύει λοιπόν η κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Τώρα, έρχομαι στη Δήμητρα τη Μακρή και στον Νίκο το Σπιτσέρι να θέσουν κάποια ερωτήματα που θέλουν στους δύο καλεσμένους μας. Αλλά πολύ περισσότερο εσύ, Δήμητρα, αν έχεις και μια άλλη εικόνα από τα άλλα νοσοκομεία που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Για να μας τη μεταφέρει ο πρόεδρος από το ΑΧΕΠΑ. Θέλετε να τη μεταφέρω εγώ? Εγώ θα φέρω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, κύριε πρόεδρε. Α, η ίδια εικόνα, αντίστοιχη με το νοσοκομείο ΑΧΕΠ, επικρατεί σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης, φαντάζομαι και της περιφέρειας, όπως μίλησε πριν από λίγο από το ΕΚΑΒ ο συνάδελφος. Δεν έχει αλλάξει εικόνα. Είναι πιεσμένα όλα τα νοσοκομεία. Και κοιτάξτε, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν ψάξουμε να βρούμε ένα άδειο κρεβάτι ΜΕΘ, πού θα το βρούμε, είναι ένα τραγικό ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα, από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή, κενό κρεβάτι, αν χρειαστεί για κάποιον. Γι' αυτό και γίνονται διασωληνώσεις μέσα στους θαλάμους νοσηλείας. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε εδώ και 2 χρόνια. Από την αρχή της πανδημίας έπρεπε να οχυρώσουν τα νοσοκομεία και να βρούνε τρόπους για να μην παρακαλάμε το Θεό για την επόμενη μέρα. Όταν φτάνει ο άνθρωπος να παρακαλάει το Θεό για την επόμενη μέρα, νομίζω είναι πολύ αργά. Διαλογές κάνουμε, κύριε πρόεδρε, ποιος θα μπει στη ΜΕΘ? Πιστεύω πως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν θέλω να πιστεύω ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτό που ξέρω σίγουρα όμως είναι ότι καταραίουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και θα συμπαρασύρουν τα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι καταραίουν. Είναι λίγοι, με υψηλό φόρτο,
κουρασμένοι και δεν παίρνουν τα προβλεπόμενα όπως είναι από άδειες, τα ρεπό τους. Δεν θα αντέξει ο εργαζόμενος αυτή τη συνεχόμενη πίεση μέσα στο νοσοκομείο. Και αν καταρρεύσει ο εργαζόμενος, δυστυχώς θα καταρρεύσει και το ΕΣΥ. Και οι προβλέψεις κάνουν λόγο το ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Διότι δεν μιλάμε πλέον για κύμα, μιλάμε για τσουνάμι. Ακριβώς αυτό προβλέπεται. Και να αποθέτουμε τις ελπίδες μας στο Θεό, αν είναι δυνατόν. Πάλι στο Θεό, λοιπόν. Πάλι στο Θεό. Δήμητρα Μακρύ, να ερωτήσει, να σχολιάσει και μετά ο Νίκος Σπιτσέρης από την Καβάλα. Δήμητρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έρχονται περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να, είχαν, να μην έχουν φτάσει στα νοσοκομεία, δηλαδή αν είχαν τύχει πρώτα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και είχαν μπορέσει πάντων, να βρουν κάποιες συμβουλές στο σπίτι τους προτού φτάσουν στο νοσοκομείο και μολυθούν ακόμα περισσότερο ενδεχομένως. Αυτό πραγματικά είναι ένα από αυτά που φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα μέσα στα νοσοκομεία. Αν λειτουργούσε το σύστημα του ΕΣΥ όπως έπρεπε να λειτουργήσει, να είστε σίγουροι ότι σήμερα δεν θα θρυνούσαμε τόσα θύματα, ούτε θα παρακαλούσαμε το Θεό για άδειο κρεβάτι. Μάλιστα. Άρα, εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι το ΕΣΥ εγκαταλείφθηκε. Πάμε, Νίκο. Έλα. Για να μην πω, πες και εσύ, Νίκο. Πάμε, Νίκο, είπα. Δεν είπα, πες και εσύ, Νίκο. Εδώ φαίνεται είναι αυτό που έχει πει και ο. Ναι. Είναι αυτό που είπε και ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης, αλλά αυτό που είπε και ο κύριος Βασιλακόπουλος, ότι αυξάνονται οι θάνατοι λόγω της πλημελούς φροντίδας των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι, λόγω της πλημελούς φροντίδας της μονάδας εντατικής θεραπείας. Έτσι εξηγείται και ο πολύ μεγάλος βαθμός θνητότητας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν έστω τώρα το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία οποιαδήποτε ενίσχυση στα τμήματα στα οποία εργάζεστε. Εργαζομένων δηλαδή που βοηθάνε ώστε να μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντέξει. Η απάντηση θα δοθεί από μένα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ακούστε λίγο. Όταν λέμε ότι όλα γίνονται πασαλήματα, με πασαλήματα ακριβώς αυτό εννοούμε. Όταν φέρνεις εργαζόμενους, τους κρατάς 3 μήνες και τους διώχνεις. Δηλαδή, ο εργαζόμενος σε 3 μήνες μέσα δεν θα προλάβει ούτε να ξέρει σε ποιο χώρο δουλεύει. Και οι εργαζόμενοι αυτοί που μπαίνουν για 3 μήνες ή εξάμηνα, είναι εργαζόμενοι περισσότεροι από αυτούς, δεν έχουν πιάσει ποτέ δουλειά σε νοσοκομείο και δεν ξέρουν μετά τις σπουδές τους, δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή με ασθενή. Έχουμε διώξει τους έμπειρους εργαζόμενους που δεν θέλησαν να κάνουν το εμβόλιο σε αναστολή και τώρα που τους έχει ανάγκη το σύστημα. Δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, μια υποχώρηση έστω και για λίγο να τους γυρίσει πίσω τους ανθρώπους, να σώσουμε τους ασθενείς, να σωθούν οι άρρωστοι. Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να σώσουμε τον άρρωστο είμαστε εδώ. Όχι για να τιμωρεί ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Αν ντυνόταν όμως αστυνομικοί, θα μπορούσαν να γυρίσουν. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε? Τι να σας πω. Τα είπατε εσείς καλύτερα από μένα. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και να κλείσουμε. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η κατάσταση θα επιδεινωθεί όπως το βλέπουμε εμείς. Το δυστύχημα είναι, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ότι εμείς που πηγαίνουμε στα σπίτια βλέπουμε ένα σκηνικό του ότι ενώ τα σημάδια τα είχαν από νωρίς και λόγω του ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν λειτουργεί σωστά, οι μισοί ασθενείς που έχουμε μεταφέρει στο νοσοκομείο, εάν είχαν φροντίσει από την αρχή που είχαν την υποψία ότι κάτι συμβαίνει, να έχουν τον οικογενειακό γιατρό τους, να τους δρομολογήσει κάποια θεραπεία, κάποιο αντιβίωση ή οτιδήποτε άλλο, οι μισοί από αυτούς τουλάχιστον, με σιγουριά το λέω αυτό, δεν θα είχαν φτάσει στην πόρτα του νοσοκομείου. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πρωτοβάθμια περίληψη, έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη παρέμβαση. Αποτρέπουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα και φρακάρα τα νοσοκομεία μας. Πολύ σωστό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Πάμε σε εσάς, κύριε πρόεδρε, τον εργαζόμενο του ΑΧΚΕΠΑ. Ναι. Μια απορία που με βασανίζει. Παρακαλώ. Από τους αστυνομικούς δεν κολλάει. Με τους δημοσιογράφους τι γίνεται? Οι δημοσιογράφοι κολλάνε παντού. Είναι πασπαρτού οι δημοσιογράφοι. Είναι πασπαρτού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο κλείνοντας, ναι. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε. Ένα δεύτερο είναι ότι οι εργαζόμενοι που βγήκαν σε αναστολή εδώ από το νοσοκομείο μας, από τα ΧΕΠΑ, βλέποντας την πίεση που ασκείται στο νοσοκομείο και στους συναδέλφους μας ειδικά, κάναν έτοιμα στον διοικητή του νοσοκομείου και στον διοικητή της 4ης υγειονομικής ΥΠΕ να επιστρέψουν με καθημερινό τεστ στο νοσοκομείο, έστω και αμυστή, για να ξεβαλτώσουμε λίγο με ό,τι δυνάμεις μας έχουν απομείνει και εμάς εδώ. Να βοηθήσουν τα παιδιά
να βγούμε από, από αυτή την πίεση που ασκείται στο νοσοκομείο. Είναι γύρω στα 100 άτομα, είναι μια μεγάλη βοήθεια να επιστρέψουν πίσω και προς τιμή τους τα παιδιά και οι 100 συμφώνησαν να γυρίσουν έστω και αμυστοί. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Πρόεδρε, και τους τιμά. 100 άτομα που έχουν πλέον μακράν εμπειρία, διότι αυτά τα άτομα αντιμετωπίσαν μαζί με εσάς και τους γιατρούς μας το πρώτο, το δεύτερο κύμα. Έχουν και την εμπειρία, δεν έχουν κάνει εμβόλιο, μπορούν να είναι στις κλινικές COVID. Άρα λοιπόν δεν διατρέχει ούτε η διασπορά, αλλά ούτε και να νοσήσουν αν προστατεύονται όπως προστατεύτηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα. Πρώη μερισίες διατάξεις συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα δοθούν 900 ευρώ στους υγειονομικούς για τα Χριστούγεννα και 250 ευρώ στους συνταξιούχους μας. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης και τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Πρώτη αλήθεια λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι πράγματι υπάρχει μία παγκόσμια κρίση τιμών. Η έξοδος από τα lockdown της πανδημίας έφερε σε όλες σχεδόν τις χώρες μία απότομη αύξηση της ζήτησης και της κατανάλωσης, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα για να μπορούν να την καλύψουν. Αυτή η αυξημένη ζήτηση πράγματι ανέβασε τις τιμές και αυτές αλυσιδωτά τον πληθωρισμό. Ενώ για αυτούς, αλλά όχι μόνο για αυτούς τους λόγους, ακρίβηνε και η ενέργεια, ειδικά οι τιμές του φυσικού αερίου που επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας, εκτινάσοντας ταυτόχρονα και την αξία της παραγωγής, της μεταφοράς, αλλά και τελικά των ιδίων των αγαθών. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην παγκόσμια κοινότητα των οικονομολόγων αλλά και των κεντρικών τραπεζιτών σχετικά με την αιτία αυτού του φαινομένου. Πιο πολύ ισχυρίζονται και πιστεύω με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι το φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα θα είναι ένα φαινόμενο πρόσκαιρο, το οποίο συνδέεται με μια πρωτοφανής διαταραχή στη ζήτηση την οποία προκάλεσε η πανδημία, αλλά και σε μια ταχύτατη ανάκαμψη η οποία, για να το πούμε πολύ απλά, έπιασε πολλές εταιρείες απροετοίμαστες, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν σημαντικές εμπλοκές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη, η οποία ισχυρίζεται ότι ο πληθωρισμός, ο παγκόσμιος πληθωρισμός, τον οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα όλες οι αναπτυγμένες οικονομίες, είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες. Άρα ενδεχομένως αυτός ο πληθωρισμός να έχει πιο μόνιμα, πιο δομικά χαρακτηριστικά. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τάσεται υπέρ της πρώτης άποψης. Εξού και είναι εξαιρετικά διστακτική να αυξήσει τα επιτόκια, κάτι το οποίο θα οδηγούσε εκ των πραγμάτων σε μια ανάσχεση της έντονης αναπτυξιακής δυναμικής που παρατηρείται συνολικά στην Ευρώπη και πιστεύει, κυρία Λαγκάρτ, και με αυτήν την άποψη συντάσσεται και η ελληνική κυβέρνηση, ότι πράγματι αυτή η αύξηση των τιμών η οποία παρατηρείται είναι αποτέλεσμα ενός πρόσκαιρου φαινομένου το οποίο θα αρχίσει να υποχωρεί από το πρώτο τρίμηνο του 2022. Και δεν είναι η πρώτη φορά, θέλω να σας θυμίσω, όπου είχαμε στην παγκόσμια οικονομία τέτοιες πληθωριστικές τάσεις. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, αλλά παρατηρήθηκε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους του 2010-2011. Και τότε τα βασικά αγαθά και η ενέργεια ανατιμήθηκαν και τότε υπήρχαν εξαιρετικά δυσίωνες προβλέψεις για τη μονιμότητα του φαινομένου, όμως απεδείχθη τότε το φαινόμενο παροδικό. Έτσι και τώρα η εκτίμησή μας, όπως σας είπα, είναι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στις πληθωριστικές πιέσεις το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αυτό όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση στην πατρίδα μας. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο και μέσα από το δημόσιο διάλογο και ενδεχομένως μια πλειοδοσία η οποία συχνά γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί το ζήτημα της ακρίβειας δικαιολογημένα εντός εισαγωγικών πουλάει τηλεοπτικά, να μην έχουμε μια ακριβή αίσθηση της εικόνας
στην αγορά. Πραγματικότητα λοιπόν, κύριε Τσίπρα, και απευθύνομαι σε εσάς, διότι εσείς είστε ο επισπέδων της σημερινής συζήτησης, καταθέτοντας το αίτημα για προημερησία συνεδρίαση της Επιτροπής. Πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τον πληθωρισμό τον μήνα Οκτώβριο τουλάχιστον, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 4,1%, την Ελλάδα στο 2,8%, χώρες όπως η Ισπανία στο 5,4%, χώρες όπως η Ρουμανία στο 6,5%. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την συζήτηση να συμφωνήσουμε ποια είναι η βάση των στοιχείων την οποία επικαλούμαστε. Αυτά λοιπόν είναι τα επίσημα στοιχεία που αφορούν τον πληθωρισμό το μήνα Οκτώβριο. Η Ελλάδα πηγαίνει συγκριτικά καλύτερα με πολλές ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό και το καλάθι των βασικών προϊόντων στην πατρίδα μας παραμένει αναλογικά, το τονίζω, φθηνότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, κύριε Τσίπρα και κυρίες και κύριοι βουλευτές, το καλάθι που αφορά στα τρόφιμα, η αύξηση σε μηνιαία βάση είναι 0,1%, στην Ιταλία και στη Γαλλία είναι 0,7%, στην Ισπανία είναι 1,3%, που σημαίνει ότι και στην οικονομία, εκτός από τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, δεν μας τα λένε πολύ καλά οι νεόκοποι φίλοι σας σοσιαλιστές με τους ποδέμους ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Με ρωτήσατε αν είναι φίλος μου ο κύριος Σάντσες. Εξ όσων γνωρίζω, εσείς επιδιώκατε να συναντηθείτε με τον κύριο Σάντσες όταν ήταν εδώ πέρα. Στις δε συνεδριάσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος επιλέγετε πάντα να συμμετέχετε ως παρατηρητής. Λοιπόν, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε σε άλλη ευκαιρία. Ερχόμαστε λοιπόν στην γενεσιοργό αιτία των αυξήσεων, που δεν είναι άλλες, πρωτίστως, τουλάχιστον στη χώρα μας, από τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος. Οι αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, της ενέργειας, συνολικά, όπως σας είπα, είναι αποτέλεσμα μιας βασικής στρέβλωσης, η οποία δημιουργήθηκε στην αγορά του φυσικού αερίου. Έχει οικονομικές και γεωπολιτικές αιτίες και είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρέασε δομικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι όπως γνωρίζετε η τιμή του ρεύματος καθορίζεται πια μέσα από έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό. Η καθοριστική παράμετρος είναι η οριακή τιμή του ρεύματος. Αυτή καθορίστηκε από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν σε ιστορικά υψηλά τουλάχιστον των τελευταίων ετών οι τιμές της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία θα πρέπει να στηρίξουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Και τα αναφέρω όχι προφανώς εφησυχάζοντας, γιατί η παραμικρή αύξηση των τιμών δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών και εμποδίζει την ανάπτυξη της χώρας. Το έκανα γιατί θέλω και θα επιμείνω σε αυτό να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία και όχι με ψέματα ή με εντυπώσεις της στιγμής. Αντιλαμβανόμενοι δηλαδή από την μία πλευρά ότι αντιμετωπίζουμε ένα εξωγενές, κατά την άποψή μας πρόσκαιρο φαινόμενο, στο οποίο πάντως
η χώρα μας πιστεύω ότι απαντά δραστικά και αποτελεσματικά. Και από την άλλη, διότι αυτή η εθνική άμυνα απέναντι στο διεθνές κύμα ανατιμήσεων δεν ήταν καθόλου δεδομένη, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Και είναι αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Και πιστεύω ότι πέτυχε και πετυχαίνει διπλά. Γιατί με την εκδήλωση των πρώτων τάσεων σημαντικών αυξήσεων στην τιμή της ενέργειας, η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων αιχμής για την ενέργεια. Και δεύτερον, γιατί το εισόδημα των οικοκυριών είχε προηγουμένως θωρακιστεί επί 2 χρόνια. Και γιατί η πολιτική την οποία τολμηρά ακολουθούμε το διατηρούν και σταθερό στα δύσκολα αλλά και δυναμικό στο μέλλον. Πρώτη, η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο ήδη, από την παρουσία μου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς του ρεύματος, την οποία και στην πορεία αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου ήταν μεγαλύτερες από αυτές που προβλέψαμε. Διπλασιάσαμε την ενίσχυση των κοινωνικών τιμολογίων. Εξαιρέσαμε για τους επόμενους μήνες τα τέλη στο φυσικό αέριο. Αναστήλαμε την πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις επιχειρήσεις. Και το ίδιο αποφασίσαμε για τον επόμενο χρόνο και για το πετρέλαιο κίνησης, ένα μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που είτε είναι νέοι είτε συμμετέχουν σε συνολικά συνεργατικά σχήματα. Το συνολικό ποσό το οποίο η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, δηλαδή η στήριξη που παρέχουμε για να μειωθούν συνολικά οι δαπάνες ρεύματος και θέρμανσης, αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. 680 εκατομμύρια για την ακρίβεια. Εάν κάνετε έναν αναλογικό υπολογισμό, θα δείτε ότι η στήριξη αυτή, ποσοστιαία, ως μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας, είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν δοθεί στην Ευρώπη. Και βέβαια, όπως ξέρετε, και φέτος το επίδομα θέρμανσης θα είναι διπλάσιο και δίνεται πλέον με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε γωνιά της χώρας. Η σχετική πλατφόρμα, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ανοίξει. Και επειδή εικάζω και από την ερώτησή σας ότι σίγουρα θα αναφερθείτε και στις εξελίξεις στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θέλω να σας πω, κύριε Τσίπρα, ότι η ισχυρή ΔΕΗ αποτελεί σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Και ναι, η ΔΕΗ σήμερα είναι ισχυρή, διότι μας την παραδώσατε στα όρια της χρεοκοπίας και πριν από λίγες εβδομάδες έκανε αύξηση κεφαλαίου σε τιμή 9 φορές μεγαλύτερη τη μετοχή από αυτή που μας την παραδώσατε. Με το κράτος να εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο. Μια ισχυρή ΔΕΗ λοιπόν μπορεί να απορροφήσει ένα μέρος των αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει τους καταναλωτές της και με αυτόν τον τρόπο προφανώς να συμπαρασύρει και τους ανταγωνιστές της σε μια αντίστοιχη πολιτική. Μια πολιτική η οποία αφορά και τις τιμές αλλά και τον τρόπο πληρωμής. Διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος του λογαριασμού που θα χρειαστεί να εξοφλήσει ένα νοικοκυριό, αλλά και οι διευκολύνσεις πληρωμών που οι επιχειρήσεις δίνουν, έτσι ώστε η όποια αύξηση αφορά πρωτίστως το χειμώνα να μπορεί να επιμεριστεί σε βάθος χρόνου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ταμιακές δυνατότητες των οικοκυριών. Μιλάμε συνεπώς, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα
συνεκτικό και τολμηρό πρόγραμμα, το οποίο απλώνεται σε όλα τα επίπεδα, από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, μέχρι το κάθε νοικοκυριό σε κάθε γωνιά της χώρας. Όλα αυτά ταυτόχρονα με πολλές παράλληλες παρεμβάσεις λειτουργούν τελικά ανακουφιστικά απέναντι στην άνοδο των τιμών, γιατί αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Μετατρέπονται δηλαδή σε ουσιαστικά αντίμετρα των ανατιμήσεων. Θέλω να θυμίσω πολλά από αυτά τα μέτρα, ενδεικτικά αναφέρω μόνο κάποια. 6% ΦΠΑ στις ζωοτροφές, πολύ σημαντικό για τους κτηνοτρόφους μας. Μειωμένοι στελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν και στον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες, μέσα μεταφοράς, καφές, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Και βέβαια, μαζί με αυτές τις παρεμβάσεις, έχουν δρομολογηθεί και μια σειρά από ειδικές παρεμβάσεις για τους νέους. Θυμίζω την κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας, την επέκταση των επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών για 150.000 θέσεις εργασίας, αλλά και το πρώτο ένσημο, έναν καινοτόμο θεσμό που προσφέρει ευκαιρία για δουλειά, ταυτόχρονα χρηματοδοτεί με 600 ευρώ τους νέους εργαζόμενους στην αρχή της καριέρας τους, στην πρώτη δουλειά, στο πρώτο ένσημο το οποίο θα κολλήσουν. Και βέβαια, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχω ήδη προαναγγείλει ότι εκτός από την ήδη αποφασισμένη αύξηση, η οποία θα ισχύσει από τον Ιανουάριο 2022, θα υπάρξει εντός του έτους μία ακόμα δεύτερη αύξηση για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας. Γιατί συμμετοχή στην ανάπτυξη πρέπει να έχουν όλοι και κυρίως οι πιο αδύναμοι. Και κάτι ακόμα. Την ίδια ώρα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντείνονται κι άλλο οι έλεγχοι στην αγορά, διότι γνωρίζουμε καλά ότι μερικές φορές μια πρόσκαιρη αναστάτωση μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη κερδοσκοπία. Αυτό στα πλαίσια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που διαθέτει το Υπουργείο, να γνωρίζετε ότι θα αποτραπεί. Ενώ σε κοινοτικό επίπεδο, η χώρα πρωτοστατεί, όπως ξέρετε, στη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Έχουμε καταθέσει μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος μια σειρά από προτάσεις οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της Ευρώπης ως σημαντικού αγοραστή στην αγορά του φυσικού αερίου. Όπως επίσης να ενισχυθεί και η θέση όλων των ευρωπαϊκών κρατών ως προς την αποθήκευση φυσικού αερίου, ένας τομέας στον οποίο δυστυχώς η χώρα μας ακόμα υστερεί, έτσι ώστε να μπορούμε να απορροφούμε τις γρήγορες διακυμάνσεις στην τιμή του φυσικού αερίου, τις οποίες είδαμε δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, κυρίως στην αγορά σποτ. Αυτές λοιπόν οι αλήθειες συμπληρώνονται από μία ακόμα, την οποία προσωπικά, κύριε Τσίπρα, τη θεωρώ την πιο σημαντική. Και αυτή είναι η αύξηση του μέσου εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών κατά 7,4% μέσα σε 2 χρόνια, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτή η αύξηση ήταν μόλις 3,5%. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και την φροντίδα μας στους πιο αδύναμους με την απόφασή μας να χορηγήσουμε για το μήνα Δεκέμβριο στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισόδημα διπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο θα λάμβαναν κανονικά. Την ομιλία του κ. Μητσοτάκη
Μάλλον θα αισθάνθηκαν ότι απευθύνεται σε μια άλλη χώρα, σε έναν άλλο λαό, σε μια άλλη κοινωνία. Ότι είναι υπηκής η έκφραση, δεν έχει κατανοήσει τι είναι αυτό που βιώνει σήμερα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Θα έρθω και στους χαρακτηρισμούς και θα τους απαντήσω. Όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Για τα μικρά και τα εύκολα που δήθεν κάνει αυτός και τα μεγάλα και τα δύσκολα που εμείς υποσχόμαστε. Πριν έρθω όμως θέλω να τοποθετηθώ και συνολικά πάνω στην κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, η μέση ελληνική επιχείρηση, την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Αλλά θα μου επιτρέψετε, πριν μιλήσω αναλυτικά, να κάνω μία εκτίμηση, έναν απολογισμό για αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης, όπου με τη σημερινή του τοποθέτηση εν μέσω ενός σαρωτικού κύματος ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική οικονομία και κάθε Έλληνα πολίτη ή εν πάση περιπτώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, κατά την άποψή μου καταδεικνύει την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες, στην υπαρξιακή αγωνία της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας και αναδεικνύει τέσσερα πράγματα. Έλλειμμα κατανόησης του μεγέθους της κρίσης, προχειρότητα, αιμονή σε παροχημένες και αποτυχημένες συνταγές, οικονομικές συνταγές και βέβαια έναν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εθισμό στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. Είναι ένα τετράπτυχο το οποίο σκιαγραφεί τη στάση και τη συμπεριφορά της σημερινής κυβέρνησης δύο χρόνια τώρα. Και θα γίνω σαφής τι εννοώ. Γιατί μιλώ για έλλειμμα κατανόησης? Όχι μονάχα διότι σήμερα μας παρουσίασε μια εικόνα σχεδόν παραδεισένια. Γιατί σήμερα μας είπε ότι όλα είναι καλά διότι στον δείκτη του πληθωρισμού σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε καλύτερα, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του τους κοινωνικούς δείκτες, τους δείκτες που αφορούν τον κατώτατο μισθό, τους δείκτες εκείνους που αφορούν την αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα πολίτη. Αλλά και γιατί για το κρίσιμο ζήτημα της ακρίβειας δεν ασχοληθήκαμε εμείς από το Σεπτέμβρη και μετά, όταν άρχισε να φαίνεται, να γίνεται ορατό ότι βρισκόμαστε πράγματι στη μέση μιας μεγάλης κρίσης. Αλλά από το Φλεβάρι πέρυσι, 10 μήνες πριν, είχαμε θέσει με ερώτησή μας το ζήτημα της αύξησης των τιμών που παρατηρούνταν τότε στις πρώτες ύλες. Τον Ιούλιο επανήλθαμε με επίκαιρη ερώτηση συνολικά για το θέμα της ακρίβειας. Οι φορείς από όλο το φάσμα της οικονομίας, το ΕΚΠΙΖΟ, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, η ΓΕΣΕΒΕ, βιομηχανοί πιο πρόσφατα, με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις τους αναδείκνυαν το πρόβλημα αυτό. Και τι έκανε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όλο αυτό το διάστημα? Μάλλον δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει πρόβλημα και κυρίως δεν είχε κατανοήσει τι είναι αυτό που έρχεται. Και σήμερα δείχνει να μην κατανοεί. Μιλάει ξανά για μια πρόσκαιρη κρίση η οποία θα υποχωρήσει στο επόμενο διάστημα, ενώ είναι δομική κρίση. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Έχει να κάνει συνολικά με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, με τη διαδικασία μετάβασης προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους που όλοι έχουμε συμφωνήσει για την πράσινη μετάβαση, αλλά μια διαδικασία μετάβασης η οποία γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά άτολμος και εξαιρετικά άδικος. Μια διαδικασία μετάβασης χωρίς ουσιαστικές δημόσιες επενδύσεις στον χώρο της πράσινης ενέργειας, στον χώρο της πράσινης οικονομίας. Αυτή είναι η μεγάλη διεθνής εικόνα. Αλλά εγώ σήμερα θα έρθω να εξηγήσω
Γιατί στα πλαίσια αυτής της μεγάλης διεθνής εικόνας, της διεθνούς κρίσης, έχει αμέριστες, ακέραιες ευθύνες η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για το ότι και αυτή την κρίση η ελληνική κοινωνία, κυρίως η πιο αδύναμη, την πληρώνουν υπέρμετρα. Μίλησα λοιπόν για προχειρότητα. Γιατί στις αρχές Σεπτέμβρη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης πρωτοαναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας και ήρθε να ανακοινώσει μέτρα. Από τότε και μέχρι σήμερα, σχεδόν κάθε 25 μέρες ανακοινώνει μέτρα. Κάθε φορά πανηγυρίζοντας ότι με αυτά τα μέτρα λύνεται το πρόβλημα. Και κάθε φορά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει είναι τόσο ανεπαρκή που κρατάνε όλο και όλο 3 μέρες. Κάθε θαύμα 3 ημέρες. Πρώτα ανακοίνωσε 9 ευρώ, μετά ανακοίνωσε 18 ευρώ, μετά 39 ευρώ. Επιδότησε λογαριασμούς που αυξάνονται όμως από 80 ως 150%. Και δεν φτάνει η προχειρότητα, αλλά έχετε και αυτή την κατασκευασμένη προπαγάνδα να σας αποθεώνει ότι δήθεν πήρατε τόσο γενναία μέτρα που λύσατε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και εσείς ο ίδιος να αυτοαναπαράγετε αυτή την απίστευτη εικόνα του παραδείσου. Τα ακούει αυτά ο μέσος πολίτης, μας ακούει σήμερα ο μέσος πολίτης, τα διαβάζει αυτά ο μέσος πολίτης, τα παρακολουθεί από τους δέκτες, τους τηλεοπτικούς και νομίζω ότι βρίσκεται αλλού. Ιδίως όταν έρχεται ο λογαριασμός στο ρεύμα, νομίζει ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει τις τιμές. Και όταν έρχεται η τρίτη εβδομάδα του μήνα. Γιατί ξέρετε κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει ένα ελάττωμα σε αυτή την ελληνική κοινωνία που ίσως να μην το γνωρίζατε, αναγκαστήκατε να το μάθετε. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, όπως είπατε και εσείς και ανακαλύψατε, είναι εξαρτημένη από το μισθό τους. Είναι εξαρτημένη από το μισθό τους. Και στην τρίτη εβδομάδα του μήνα στερεύει το εισόδημα. Προσπαθήσατε εσείς να δημιουργήσετε μια πλασματική εικόνα με δημιουργική λογιστική. Μας είπατε ότι έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα στη μέση ελληνική οικογένεια, παραθέτοντας κάποια στοιχεία. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να παίρνεις επιλεκτικά κάποια στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, δεν τα διαψεύδω, προκειμένου να δημιουργήσει μια πλαστή πραγματικότητα. Τι μας παρουσιάσατε το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ποιο ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2020? Ήταν το τρίμηνο του σκληρού lockdown. Και πράγματι, έτσι, σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση στοιχείων, έχουμε και μία μεγάλη ανάπτυξη σήμερα. Μόνο που είναι ανάκαμψη, δεν είναι ανάπτυξη. Βυθιστήκαμε 9%, ανεβαίνουμε τώρα. Και όταν συγκρίνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2021 με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, παρουσιάζεται πράγματι στα στοιχεία αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, μόνο που η ακρίβεια, η μεγάλη, στη μέση ελληνική οικογένεια, ξέσπασε στο τρίτο τρίμηνο του 2021. Ελάτε να δούμε τα ίδια στοιχεία. Και το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο. Αλλά έτσι, με δημιουργική λογιστική, ξέρετε να πορεύεστε. Με δημιουργική λογιστική και ψέματα. Αφού υποστηρίξατε λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι με τα ψίχουλα που ανακοινώσατε τότε, 9 ευρώ, δεν θα αυξηθεί ο λογαριασμός στο ρεύμα, μετά αναγκαστήκατε να αυξήσετε, να διπλασιάσετε ψίχουλα σε σχέση με το πραγματικό πρόβλημα, για να μην παρεξηγηθώ, και το τελευταίο ευρώ είναι σημαντικό στην τσέπη του πολίτη σήμερα. Αφού αναγκαστήκατε να τα διπλασιάσετε και να τα διπλασιάσετε και πάλι δεν επαρκεί αυτό για τις υπέρογκες αυξήσεις, τι κάνατε, βγήκατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας είπατε ότι δεν τα είχατε δώσει αυτά, οι αυξήσεις ήταν 10 φορές μεγαλύτερες. Γιατί δεν είπατε 100 φορές μεγαλύτερες, τζάμπα είναι. Γιατί δεν είπατε 100. Και έρχεστε ξανά και ξανά και επαναλαμβάνετε δήθεν μέτρα και τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις και μας λέτε
ότι δεν φταίτε εσείς, αλλά είναι παγκόσμια κρίση. Εντάξει, το έχουμε μάθει αυτό το τροπάριο. Παγκόσμια κρίση, πανδημία. Αλλά εδώ είμαστε πρωταθλητές σε θανάτους σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, σε αναλογία πληθυσμού. Παγκόσμια κρίση κλιματική, αλλά εδώ κάνατε. Εδώ καήκανε τα περισσότερα στρέμματα δάσους αναλογικά με την έκταση της χώρας το περασμένο καλοκαίρι. Παγκόσμια κρίση και ενεργειακή, μάλιστα, ναι, αλλά εδώ είμαστε πρωταθλητές στις τιμές χονδρικής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για σταθείτε λοιπόν. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν κάνετε καλά. Δεν μπορεί να είμαστε πάντα οι χειρότεροι και να φταίει ο κακός μας ο καιρός. Να φταίει η συγκυρία. Να φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που μας κυβερνάνε. Γιατί εκτός από έλλειψη κατανόησης και προχειρότητα έχω να σας καταλογίσω και μια πολύ σοβαρότερη ευθύνη. Και αναφέρομαι στην ιδεολειπτική αιμονή σας σε αποτυχημένες συνταγές περί δήθεν αυθόρμητης και αυτόματης ρύθμισης αγοράς. Τι έχετε κάνει τόσους μήνες για να παρέμβετε όπως οφείλατε στους μηχανισμούς ρύθμισης αγοράς? Σε ποιους κλάδους γίνονται έλεγχοι και τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή? Τι ακριβώς κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας? Τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Και μη μου απαντήσετε πάλι είναι ανεξάρτητες αρχές αυτές, εμείς δεν παρεμβαίνουμε, γιατί μια χαρά παρεμβήκατε για να αλλάξετε την ηγεσία της Επιτροπής πριν καν φτάσει στο μέση της θητείας της η προηγούμενη ηγεσία της προηγούμενης Προέδρου. Άρα έχετε ευθύνη για τα πεπραγμένα και για την αδράνεια της σημερινής ηγεσίας. Ή μήπως δεν έχετε απλά ευθύνη, αλλά εσείς κρύβεστε πίσω από αυτή την αδράνεια? Διότι μαθαίνω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εσείς με το καλημέρα διορίσατε, σας έχει ζητήσει να προσαρμόσετε το θεσμικό πλαίσιο για να κάνει ελέγχους για καρτέλ και εναρμονισμένες πρακτικές στις τηλεπικοινωνίες. Γιατί εκτός από υψηλότερη τιμή στη χοντρική πώληση του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει αρνητικό ρεκόρ, είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και στις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Και σας καταθέτω το σχετικό πίνακα με βάση στοιχεία της Ελστάτ. Και προφόρων και μεταφόρων, η ακριβότερη χρέωση στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Και σας ζήτησε, μαθαίνω, να αναμορφώσετε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για να κάνει ελέγχους για καρτέλ και εναρμονισμένες πρακτικές στις τηλεπικοινωνίες. Μαθαίνω επίσης ότι σας ζητάει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής για να μπορεί να κάνει περισσότερους ελέγχους στην αγορά. Και εσείς αρνείστε. Εσείς, ο κύριος Υπουργός της Αναπτύξεως, ποιος αρνείται και γιατί? Κοιτάξτε, δεν έχουμε σχέση, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο εγώ προσωπικά. Εσείς τον διορίσατε. Αλλά μιλήστε ειλικρινά, ανοιχτά. Αυτό το κρυφτούλι ευθυνών δεν θα το ανεχθούμε. Αν πιστεύετε ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αν δεν σας κάνει, αν δεν το στηρίζετε, πείτε το. Διότι είτε δεν θέλει αυτός να κάνει ελέγχους και παρεμβάσεις, είτε θέλει, αλλά το σύστημα Μαξίμου και το σύστημα του Υπουργείου της Ανάπτυξης δεν τον αφήνουν, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό. Τα καρτέλ είναι ανεξέλεγκτα και οι εναρμονισμένες πρακτικές λειτουργούν σε βάρος των καταναλωτών σε μία περίοδο σαρωτικού κύματος ακρίβειας που πλήττει την οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Και έρχομαι τώρα στο τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διακυβέρνησής σας, που είναι ίσως και το πιο μεμπτό, το πιο ανήθικο, επιτρέψτε μου, αυτό που ονόμασα εθισμό στην εξυπηρέτηση συμφερόντων, σε συνδυασμό βέβαια
πάντοτε με την επιμονή σε παροχημένες συνταγές οικονομικής δίθεν ανάπτυξης. Προσέξτε, την ώρα της πιο σκληρής ενεργειακής κρίσης έχετε αφήσει τα ολιγοπόλια στην ενέργεια να αλωνίζουν. Και παράλληλα, επιλέγετε τώρα να μετατρέψετε τη ΔΕΗ από πρωταγωνιστή σε κομπάρσο. Δεν έχουμε πια ΔΕΗ. Το ΔΕΛΤΑ δεν υπάρχει. Δεν δημόσια πια. Επιχείρηση ηλεκτρισμού, αλλά χωρίς το ΔΕΛΤΑ. Και επιλέγετε να παραδώσετε σε ιδιώτες όλα τα εργαλεία άσκησης ενεργειακής πολιτικής. Και η ΔΕΗ από εκεί που είχε ρόλο κοινωνικό, να κρατάει χαμηλά τις τιμές στον ανταγωνισμό και να προστατεύει τον καταναλωτή, τι κάνει τώρα, εδώ και 2 χρόνια όσο κυβερνάτε, κάνει το ακριβώς αντίθετο. Πρωταγωνιστή σε ένα ανεξέλεγκτο ράλι αυξήσεων, που δήθεν μετά έρχεστε εσείς να ανακόψετε με ψίχουλα σε σχέση με το πραγματικό πρόβλημα, με ψέματα και με μνημιώδη προχειρότητα. Αλλά εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι ενώ είστε εξαιρετικά πρόχειροι όταν πρόκειται να προστατεύσετε τους καταναλωτές και όταν πρόκειται να προστατεύσετε την κοινωνική πλειοψηφία, είστε πράγματι εξαιρετικά εργατικοί, οφείλω να σας το καταλογήσω αυτό, εξαιρετικά εργατικοί, εξαιρετικά μεθοδικοί και πραγματικά αστραπιαίοι, όταν είναι να κλείσετε ντυλάκια, όπως τα λένε, deals, συμφωνίες, με συμφέροντα. Όταν είναι να βγάλετε στο σφυρί τα σημικά του κράτους. Εκεί μεταμορφώνεστε. Και στην περίπτωση της ΔΕΗ, δεν σας πτώησε καν το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση αυτής της τεράστιας ενεργειακής κρίσης. Αποφασισμένοι, ατάραχοι, ολοκληρώσατε την εκχώρηση της ΔΕΗ και των δικτύων της. Ούτε 2 μήνες δεν σας πήρε. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μίλησε στο ΦΛΑΣ για την υποψηφιότητά του. Για να δούμε το σχετικό βίντεο. Αγαπητοί φίλες και φίλοι που μας παρακολουθείτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας στην εκπομπή CNews τον Παύλο Χριστίδη, τον υποψήφιο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Για όσους ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ, το παραδοσιακό, το ΚΙΝΑΛ, κίνημα αλλαγής σήμερα. Ένας νέος άνθρωπος με πολύ καλό βιογραφικό είναι κοντά μας λοιπόν για να μας πει τις ιδέες του και τις θέσεις του για το κίνημα αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γραφιώτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Θα ήθελα κατά κύριο λόγο να μου πείτε τι σας όθησε να αναλάβετε, να γίνετε υποψήφιος μάλλον για την Προεδρία, την Αρχηγία του ΚΙΝΑΛ. Υπάρχουν 3 λόγοι, κυρία Γραφιώτη, 3 διακριτοί λόγοι, οι οποίοι μου συνδέονται και πολύ καλά μεταξύ τους. Πρώτον, διότι πίστευα και πιστεύω ότι η παράταξη έκανε σπουδαία βήματα αυτά τα 6 χρόνια με την ηγεσία της Φόβης Γεννηματά και αυτά τα σπουδαία βήματα πρέπει να βρουν συνέχεια στο μέλλον. Και είμαι εδώ για να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια έζησα δίπλα στη Φόφη Γεννηματά την αγωνία της και τον αγώνα της για να διαμορφώσει τη Μεγάλη Παράταξη και επομένως είναι χρέος όλων μας να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Το δεύτερο είναι διότι πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η νέα γενιά να πάρει τις τύχες της πατρίδας στα δικά της χέρια, όχι με όρους μόνο ηλικιακούς, αλλά και με όρους αξιακούς. Σέβομαι και τιμώ κάθε συνυποψήφιό μου ανεξαρτήτως ηλικίας. Πιστεύω όμως ότι η πολιτική ανανέωση με περιεχόμενο είναι απολύτως απαραίτητη για να βγάλουμε τη φρεσκάδα, το δυναμισμό και την τόλμη την οποία έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Και ο τρίτος λόγος είναι διότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης του ακροατηρίου της παράταξης με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έκαναν άλλες επιλογές. Και θέλω με αυτούς τους ανθρώπους να συζητήσω πρόσωπο με πρόσωπο, να κουβεντιάσω και να συμπορευτώ λύνοντας τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, κάνοντας προτάσεις, φτιάχνοντας το μεγάλο, δυνατό πασό της νέας εποχής. Εκεί είναι η προσοχή μου στραμμένη, ώστε ό,τι έζησαν οι προηγούμενες γενιές από το 1980 μέχρι και το 2010,
να το ζήσουν και σήμερα στο δύσκολο παρόν το οποίο αντιμετωπίζουν και στο ελπιδοφόρο μέλλον το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε προς έναν παραδοσιακό ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ να κληθεί να ψηφίσει για αρχηγό? Έχετε άλλους τους υπόλοιπους υποψηφίους στον αγώνα αυτό και το κοινάλ. Εσείς τον παραδοσιακό ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ψήφιζε κάποτε Ανδρέα Παπανδρέου, ψήφιζε Κώστα Σιμίτη, ψήφιζε Κώστα Φόβη Γεννηματά. Εσείς τι έχετε να πείτε σε αυτόν? Θα επιστρέψετε? Γιατί πολλοί λένε ότι θέλουμε έναν πρόεδρο ο οποίος να διατηρεί τα ιδανικά του 81, της αλλαγής. Εσείς πιστεύετε ότι τα εκπροσωπείτε αυτά τα ιδανικά? Όπως ξέρετε, κυρία Γραφιώτη, εγώ υπήρξα πάντοτε ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο το έκανα ως απλό μέλος της παράταξης. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και ασχολιόμουν με τη δικηγορία, ήταν κάτι το οποίο δεν το άφησα ποτέ και είναι κάτι το οποίο πιστεύω και σήμερα και αύριο ότι μπορεί να δώσει λύσεις στην ζωή και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και πιστεύω ότι η εθνική ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία, η κοινωνική απελευθέρωση και δικαιοσύνη είναι σήμερα επίκαιροι όροι με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως επίκαιροι όροι είναι και οι όροι που συνοδεύουν το Πολυτεχνείο και την εξέγερση εκείνης της εποχής που είχε τους νέους ανθρώπους μπροστά. Ακριβώς διότι ούτε το ψωμί, ούτε η παιδεία, ούτε η ελευθερία είναι σήμερα όροι οι οποίοι είναι καθαροί στα μάτια του Έλληνα και της Ελληνίδας. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα συζήτηση γύρω από το πώς λειτουργεί η δημοκρατία μας, η οποία αποκλείει μια σειρά, θα έλεγα την πλειοψηφία των Ελλήνων, από την καθημερινή λειτουργία της, διότι αυτό βασίζεται και στις οικονομικές ανισότητες οι οποίες μεγαλώνουν τα τελευταία χρόνια και με τη δεκαετή κρίση και με τα δύο χρόνια του κορονοϊού. Έρχεται να διαμορφώσει πολύ δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα συνθήκες ζούγκλα στην αγορά εργασίας με πολλούς ανέργους και φυσικά με μισθούς και συντάξεις οι οποίοι δεν μπορούν να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή. Επομένως, εδώ είμαι ακριβώς γιατί ξέρω τι έζησαν οι Έλληνες εκείνες τις δεκαετίες, τι πέτυχαν οι Έλληνες εκείνες τις δεκαετίες και πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να το ξαναπετύχουμε. Με ένα κανονικό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, το οποίο αφουγκράζεται το μη προνομιούχο του 2021, του δίνει φωνή και λύνει μαζί του τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει σε κάποιους, εμείς θα πρέπει να ακούμε και η προσοχή μας να είναι στραμμένη στον πολίτη. Όχι σε αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη από πάνω, αλλά να δώσουμε έμφαση στον πολίτη και την αγωνία του. Νομίζω είσαι κατατοπιστικός, ειδικά γιατί αυτές οι εκλογές πιο πολύ απευθύνονται στα μέλη του ΠΑΣΟΚ και στους ανθρώπους που είναι παραδοσιακά η καρδιά τους ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και ο γενικότερος ψηφοφόρος. Θέλω να μου απαντήσετε σε ένα ερώτημα, κύριε Χριστίδη. Την επόμενη μέρα εκλέγεστε πρόεδρος του κοινάλ. Ποια θα είναι η κατεύθυνσή σας? Δηλαδή, είναι άλλοι που λένε ότι μέσα σε επιμολογία φυσικά, δεν το λένε ξεκάθαρα. Άλλος λέει θα συνεργαστούμε με μια ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος λέει μπορεί να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούγεται μεγάλη παραφιλολογία. Ο Παύλος ο Χριστίδης την επόμενη μέρα τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να συνεργαστεί αν το προκαλέσουν συνθήκες ή θα είναι ένα κοινάλ αυτόνομο ανεξάρτητο που θα πει κάντε εσείς την πορεία σας αν θέλετε μεταξύ σας συνεργαστείτε, αλλά εγώ ως ΠΑΣΟΚ, ως κοινάλ, μένω ανεξάρτητος. Κύριε Γραφιώτη, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια παράταξη η οποία θα αλλάξει ξανά τη ζωή των Ελλήνων προς το καλύτερο. Και αυτό δεν περιλαμβάνει μικροσυμμαχίες, μικροίντριγκες και μηχανογραφίες. Δεν αφορά συνεργασίες με άλλα κόμματα. Αφορά τη σχέση μας, την καθαρή σχέση μας με τον πολίτη. Όχι με τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, αυτό για το οποίο εγώ εγγυώμαι είναι ότι θα πάμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Θα συνομιλήσουμε με κάθε συμπολίτη μας ακριβώς για να φτιάξουμε μαζί του ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό, μοντέρνο ΠΑΣΟΚ το οποίο διαμορφώνει νέες συνθήκες στη ζωή του. Δεν μας ενδιαφέρουν, και αυτό προσέξτε δεν είναι ρητορικό
δεν είναι ρητορικό σχήμα στην περίπτωση στην οποία εγώ αναφέρομαι, ούτε για τη δικιά μου υποψηφιότητα, ούτε για την πορεία την οποία έχω τα τελευταία χρόνια, διότι εμείς κάναμε πράξη τα τελευταία 6 χρόνια την αυτονομία της παράταξης. Μακριά από όλους όσους προσπαθούσαν να μας ετεροπροσδιορίσουν και μας έκαναν τη μία ουρά της Νέας Δημοκρατίας και την άλλη ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τους αποδείξαμε ότι δεν είμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και όσοι μείναμε στο ΠΑΣΟΚ του 4,5% και αγωνιστήκαμε με μπροστάρισα τη φόφη γεννηματά όλα αυτά τα χρόνια, δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, κυρία Γραφιώτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πια είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο εγγυώμαι και θεωρώ προσωπική προσβολή ως ένας άνθρωπος που έχω συζητήσει με εκατοντάδες ανθρώπους το τελευταίο χρονικό διάστημα, να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο, το μόνο το οποίο θέλει να πετύχει είναι να μας κοντίνει, δεν μας αφορά, το έχουμε απαντήσει χιλιάδες φορές. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να πάει στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει υπουργός, μπορεί να πάει. Πήγαν διάφοροι, κατά την άποψή μου δεν τους έχει βγει σε καλό. Η δικιά μου αγωνία είναι για τον αγνό Πασοκτζή, ο οποίος πίστεψε στην παράταξη και μπορεί να ξαναπιστέψει στην παράταξη αυτή. Ο Κώστας Μαυρίδης, κυρίες και κύριοι, επισκέφτηκε τις πρέσπες και κατέγραψε πολύ δυνατές στιγμές εκεί από τον Άγιο Γερμανό, από το νησί εκεί που βρίσκεται μέσα στις πρέσπες. Εικόνες οι οποίες δεν τις έχουμε ξαναδεί, εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί, πραγματικά εντυπωσιακές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Μαυρίδη. Προκήρυξης ενώ του Θεού.
Χριστός υπρά καταγγέλλεται, αυτή και εμείς μεγάλο φόρος βοήσαμε. Σπουδαίο γεγονός, την είσοδο της Παναγίας μας στα Άγια των Αγίων. Αν και πέρσι δεν έγινε η πανήγυρη, φέτος εξωθήκαμε με τη χάρη της και τελέσαμε την πανήγυρη. Εύχομαι να περάσει όλο αυτό και να είμαστε πάντα οι ίδιοι και πολύ περισσότεροι και ο καθένας που είμαστε εδώ με το δικό του πόθο και τα δικά του αιτήματα που ήρθε στην Παναγία μας, εύχομαι η Παναγία μας να τα δώσει σε όλους μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου, στις Πρέσπες, στη Μικρή Πρέσπα συγκεκριμένα. Πίσω μας έχουμε το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Πορφύρας, το οποίο μοναστήρι είναι ένα βυζαντινό μοναστήρι, ιδρύθηκε στην στεροβυζαντινή περίοδο και καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν σε λειτουργία. Σήμερα είναι σε ρηπιώδη κατάσταση. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την υπέστη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και κατά τα μέσα του 20ου αιώνα ερημώθηκε και ο τελευταίος καλόγερος που έμενε εδώ πέρα εγκατέλειψε το χώρο. Πότε χτίστηκε, πότε περίπου χρονολογείται? Χρονολογείται από τον... Η πρώτη φάση του είναι στην Στεροβυζαντινή περίοδο, στο 14ο αιώνα. Μετά όμως έχουμε διάφορες επισκευές, έχουμε τυχογράφηση. Η τυχογράφηση τελευταία είναι του 18ου αιώνα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γενικά φαίνεται να έχει μια συνεχόμενη ζωή το μοναστήρι από την ίδρυσή του μέχρι και το 1945 χοντρικά. Τα τελευταία χρόνια ξαναποκτά ζωή. Ναι, μετά την αναστήλωση που είχε γίνει στην δεκαετία του 90 από την αρχαιολογική υπηρεσία, το κλιμάκιο εδώ των αρχαιολόγων και των υπολείπων συνεργατών, αποφασίσαμε σε συνεργασία με τους ντόπιους να αναβιώσουμε τρόπον τίνα το πανηγύρι που συνήθιζε όταν να γίνεται πριν 50 χρόνια, όταν ακόμη ήταν σε λειτουργία. Και έτσι δώσαμε και άλλη μία χρήση στο μνημείο που μόλις είχε αναστηλωθεί. Ένα του Θεού τρανός υπαρθένος δείχνει και τον Χριστό
της φάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγάλων πόλων χωρίζονται και της οικονομίας του Χριστού η εκπλήρωση. Το πρώτο πανηγύρι λοιπόν που είχαμε κάνει ήταν γύρω στο 1997, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έγινε μόνο με τους κατοίκους και τους συνεργάτες της ανασκαφής και της αναστήλωσης τότε. Και έκτοτε, ανελιπώς, εκτός από την περσινή χρονιά που δεν μπορούσε να γίνει λόγω του κορονοϊού, γίνεται αυτό το ιδιότυπο, θα έλεγα, πανηγύρι, γιατί έχει μία μοναδικότητα. Δεν είναι ούτε αναδίωση, ούτε δρόμενο, ούτε φολκλωρική παράσταση, ούτε οργανώνεται από κάποιο σύλλογο. Θα έλεγα ότι θα το προσδιορίζω ως μια σύγχρονη παράδοση, στην οποία η παράδοση λειτουργεί προσαρμοσμένη στο σήμερα. Γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε το πώς θα γίνει το πανηγύρι στις λεπτομέρειες του κάθε χρόνο. Προσαρμόζεται στα δεδομένα της κάθε χρονιάς, όπως και φέτος τώρα που έχουμε ακόμη το πρόβλημα του κορονοϊού. Ωστόσο, η ουσία του μένει η ίδια. Η Παναγία η Πορφύρα στον Άγιο Αχίλιο δεν είναι μόνο μνημείο πια, αλλά είναι και ναός. Ναι. Αυτό ήταν μια συγκυρία που εγώ πιστεύω ότι την επέτρεψε η ίδια η Παναγία. Ότι δηλαδή άμα τη αναστήλωση του ναού σημειώθηκε και η επαναχρήση του ναού. Δηλαδή από τότε που αναστηλώθηκε έκτοτε λειτουργεί ανελιπώς και κάθε χρόνο το χωριό εδώ μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που ερχόμαστε κάθε χρόνο και οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί και κάθε χρόνο με τους περίοικους εδώ πέρα των Πρεσπών ερχόμαστε και κάνουμε τη γιορτή. Βέβαια η γιορτή είναι στις 8 Σεπτεμβρίου κανονικά. Είναι δηλαδή το γενέθλιο της Παναγίας, αλλά κάθε φορά που επιχειρήσαμε τις πρώτες χρονιές να το κάνουμε 8 Σεπτεμβρίου υπήρχαν εμπόδια. Ήταν αδύνατο να το κάνουμε και τελικά επικράτησε να γίνεται εδώ και τόσα χρόνια από το 97 μέχρι σήμερα στο Σαββατοκύριακο που βρίσκεται κοντά στην ημερομηνία της γιορτής των εισοδίων, δηλαδή το Σαββατοκύριακο κοντά στην 21η Νοεμβρίου. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Κάπου εδώ κύριες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Καλή συνέχεια.